Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε δύο συλλήψεις, θα μας ενημερώσει σχετικά η Ελένη Ψωμαδάκη, συνάδελφος που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η πρώτη σύλληψη αφορά 30χρονη, η οποία διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαριγώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για την υπόθεση αυτή. Χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς συνελήφθη μία 30χρονη για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Συγκεκριμένα η συλληφθήσα στο πλαίσιο οικονομικής συναλλαγής παρέδωσε σε χρηματοπιστωτικό κατάστημα της Καστοριάς 9 πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής αξίας $900, τα οποία μετά από έλεγχο προέκυψε πως ήταν πλαστά. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς, ενώ τα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν. Είχαμε και μία σύλληψη ενός ανήλικου δραπέτη. Ναι, στη Μεσοποταμία. Mm-hmm. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς. Πρόκειται για έναν 17χρονο υπήκοο Αλγερίας, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο είχε δραπετεύσει από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου, όπου κρατούνταν για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Να σημειωθεί πως σε βάρος του 17χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του πρώτου τακτικού ανακριτή Αθηνών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 17χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες για τις διακοπές υδροδότησης στο δημοτικό διαμέρισμα Μανιάκων. Διακοπές υδροδότησης οι οποίες συνεχίζονται παρά τις δεσμεύσεις που είχαμε πριν από μερικό χρονικό διάστημα και από πλευράς του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ ότι μετά τις εργασίες που έχουν γίνει θα δοθεί μια κάποια οριστική λύση. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ο Αντώνης Παραράς είναι εκεί. Καθώς κιόλας, Αντώνη, καλησπέρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί δημότες σκέφτονται ή σκοπεύουν να στραφούν και στην εισαγγελία για το θέμα αυτό. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι μια ιστορία που δεν ξεκίνησε τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι κάτι που εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια γίνεται συνεχόμενα. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι σε απόγνωση. Σχεδόν ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημοτικού διαμερίσματος Μανιάκων είναι εξαγριωμένοι. Μιλούμε καθημερινά με αυτούς. Δεν υπάρχει λύση από ό,τι φαίνεται. Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος, η ΔΕΙΑΚ και ειδικότερα όλοι αυτοί που εκλέγονται κιόλας εκεί στην περιοχή να δώσουν λύση εδώ και τώρα, φωνάζουν οι περισσότεροι. Θέλω να σου πω ότι ήδη έχει συζητηθεί, ήδη έχει αποφασιστεί από ό,τι μαθαίνω, να πάνε τις επόμενες ώρες, μέρες, δεν ξέρω ποιος, είναι πολύ κοντά η απόφαση, έχει ληφθεί νομίζω, να πάνε στον εισαγγελέα, οδηγούν την υπόθεση στην εισαγγελία της Καστοριάς, με την έννοια να λάβει επιτέλους τα μέτρα της για να συνετιστούν οι όποιοι υπεύθυνοι. Να πούμε ότι είναι μια ιστορία που κατά καιρούς στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και ο κ. Πετκανάς έχει δεσμευτεί δημόσιο ότι το λύνει σε μερικές ώρες. Ιδιαίτερα μετά το Πάσχα, νομίζω τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα, πριν από 2, αν δεν κάνω λάθος, ή 3 ενδεχομένως εβδομάδες, είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία και στο δελτίο μας με τον κ. Πετκανά, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, προκειμένου να λυθεί τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο πρόβλημα και να σταματήσουν οι διακοπές. Δυστυχώς από τότε, μέσω και των καταγγελιών που έχουμε από πλευράς δημοτών εκεί της περιοχής, οι διακοπές αυτές δεν έχουν σταματήσει. Και μάλιστα μας ανέφεραν και λίγο πριν ξεκινήσει το δελτίο ότι και αυτήν την ώρα που μιλάμε η υδροδότηση για περισσότερο από μία περίπου ώρα έχει και πάλι διακοπεί. Δεν είναι κάτι καινούριο, το αντιμετωπίζουν συνέχεια. Είναι το καλοκαίρι εδώ μπροστά μας. Ό,τι και να είναι όμως, δεν είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν για να κάνουν την υπομονή τους, Μαριγώ, οι άνθρωποι. Μα ήδη κάνουν υπομονή, Αντώνη, και είναι εξαιρετικά δύσκολο τώρα τη μία στιγμή να έχεις νερό, την άλλη στιγμή να μην έχεις, να μην μπορείς να προγραμματίσεις. Υπάρχουν αναγκαιότητες σε κάθε νοικοκυριό, τις οποίες καλούνται οι κάτοικοι του σπιτιού, οι ένοικοι του σπιτιού ουσιαστικά να λύσουν. Δεν μπορεί να διευκολυνθεί σε καμία περίπτωση όλο αυτό από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρξει και μια κάποια σχετική ενημέρωση από πλευράς της ΔΕΙΑΚ, εφόσον βλέπουμε ότι οι διακοπές αυτές συνεχίζονται, αλλά και κάποια στιγμή να δούμε και πώς μπορεί ενδεχομένως να λυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Να λυθεί, να το αντιμετωπίσουν σοβαρά. Όχι μόνο οι συζητήσεις και ενημέρωση. Το ζήτημα είναι ότι οι πολίτες τι να ενημερωθούν. Ανά πόσες ώρες θα έχουν νερό. Εδώ λοιπόν πρέπει απαραίτητος, θα έπρεπε οι τεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την ΔΕΙΑΚ, δηλαδή η ΔΕΙΑΚ και ο Δήμος, να έχουν
να βρίσκονται επιποδός για τη λύση. Τώρα, η λύση έχει να κάνει πολλές φορές που ακούω με τον περιορισμό χρήσης εκήπους, νερό, ποτίσματος κτλ. Γι' αυτό μιλάω και για ενημέρωση. Τα δηλαδή τώρα γίνανε εκεί και ποτίζουνε. Δεν ποτίζαν πριν μερικά χρόνια. Ξαφνικά όλοι ποτίζουν τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή και δεν έχει νερό το δημοτικό διαμέρισμα. Τι έγινε, 500 κατοικίες έγιναν μέσα σε δύο χρόνια και τραβούν όλοι νερό. Λοιπόν, κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να το λύσει άμεσα ο Δήμος Καστοριάς. Μη σκέφτεται μόνο τις εκλογές και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται. Εδώ δεν έχει να πιει νερό ο άλλος. Και δεν έχουν να κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Και οι άνθρωποι γυρίζει τώρα από τη δουλειά του άλλου και δεν μπορεί να κάνει τον μπάνιο του. Δηλαδή αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όχι μόνο το 2013, ανεπίτρεπτα πράγματα εδώ και 10, 20, 30, 40 χρόνια. Είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα για νερό και να μην το αντιμετωπίζει κανείς ακόμη και να χαμογελάνε ή να το αντιμετωπίζουν ελαφρά την καρδία. Και ο Δήμαρχος θα έπρεπε να έχει παρέμβει προσωπικά. Είναι μια κατάσταση που επικρατεί μήνες τώρα, εβδομάδες τώρα, χωρίς να μπορεί να δοθεί μια κάποια οριστική λύση. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι έχουμε αρκετές καταγγελίες από πλευράς των κατοίκων. Αναφέρει τις πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ότι πολλοί από αυτούς σκέφτονται πλέον να απευθυνθούν και στην εισαγγελία προκειμένου να δοθεί ενδεχομένως μια κάποια οριστική λύση. Μα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζεις μια ιστορία έναν μήνα, δύο μήνες, άντε να το δεχθείς, παραπάνω δεν γίνεται. Τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν μπορούμε να δώσουμε νερό από κάπου αλλού? Τι υπάρχει όλη αυτή η υπόθεση που λέγεται είτε ΔΕΙΑΚ είτε οργανωμένος μεγάλος Δήμος? Λοιπόν, οι κάτοικοι, μαθαίνω, οδηγούνται στην εισαγγελία, απορώ οι δημοτικοί σύμβουλοι και ειδικότερα και οι εκλεγμένοι τι κάνουν και πώς θα ξαναζητήσουν ψήφους. Εγώ το πάω και εκεί τώρα στο τέλος το θέμα. Βεβαίως είναι και οι ψήφοι. Ο άλλος δεν έχει νερό και θα κάθεται να ψηφίζει. Ανθρώπους που δεν μπορούν να του λύσουν ένα απλό πράγμα. Δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν λύνονται δυστυχώς. Θα πρέπει για ακόμη μια φορά η ΔΕΙΑΚ να το δει. Από εκεί και πέρα είπαμε, οι κάτοικοι είναι σε πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το πρόβλημα αυτό. Είναι συνεχές εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας δώσουμε ένα οριστικό τέλος, γιατί πώς μπορεί ο καθένας, οποιοδήποτε, να ζήσει με τόσες συχνές διακοπές στην υδροδότηση? Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το βλέπουμε και το παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Θα δούμε τι θα πράξουν και οι δημότες από την δική τους την πλευρά. Αλλά θα πρέπει να τελειώσει. Βεβαίως. Αργά ή γρήγορα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε και πάλι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε και το οριστικό πλέον προεδρικό διάταγμα που αφορά και στις αλλαγές στα ΤΕΗ, μεταξύ αυτών βεβαίως και στο ΤΕΗ της Καστοριάς. Πλέον δεν έχουμε νομίζω να περιμένουμε κάτι άλλο και πλέον φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την περιοχή μας. Τα πράγματα είναι όπως τα έχουμε περιγράψει περίπου από τον Ιανουάριο, όταν μιλούσαμε για ένα μεγάλο ναυάγιο. Πρόσεξε, το λέγαμε τον Ιανουάριο, όταν βγήκε το πρώτο σχέδιο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει άλλα 15 σχέδια. Όλα όμως, χωρίς ουδεμία, μα ουδεμία, πραγματικά, διαδικασία σοβαρή και υποτίθεται μη υποβάθμιση για την Καστοριά. Δεν υπάρχει, μόνο υποβάθμιση δέχεται η Καστοριά. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει κάποιος κάτι άλλο. Λοιπόν, να πω το εξής. Έχουμε, το παρουσιάσαμε σήμερα το πρωί πρώτοι από όλους, έχουμε το τελικό, το προεδρικό διάταγμα Μαρηγό για το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, που βέβαια να πούμε ότι η μεγάλη έκπληξη είναι για τα Γρεβενά, αλλά επειδή όλα τα περιμένουμε πια, θέλω να σου πω ότι όλοι πια είναι προετοιμασμένοι μετά από την τοπική ανικανότητα πολιτικών και αυτοδιοικητικών της περιοχής μας, όλοι είμαστε σίγουροι ότι για κάθε απόφαση που είναι να βγει ή προεδρικό διάταγμα, κάτι θα χάνουμε. Θα περιμένουμε και μία ήττα. Να πούμε ότι από το προεδρικό διάταγμα με την αρχιτεκτονική χαμένη υπόθεση τελείωσε. Έρχεται τώρα το γνωστό ζήτημα που το ξέρουμε όλοι, για το ότι υπάρχει μία σοβαρή ήττα με την υπόθεση του διεθνούς εμπορίου. Όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια λειτουργία μέχρι το 18, η οποία γίνεται για άλλους λόγους βέβαια, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με τα επιδοτούμενα κτίρια, αυτά που φτιάχτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Το οποίο είπαμε πρέπει να παραμείνουν, σε μέχρι λειτουργία το μέχρι το 18-19. Θέλω να σου πω ότι αυτός το τμήμα διεθνούς εμπορίου τελικά που φεύγει από εδώ καταλήγει στην Κοζάνη και όχι στα Γρεβενά. Δηλαδή πηγαίνει στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της σχολής διοίκησης και οικονομίας.
Και τα δύο τμήματα δηλαδή πηγαίνουν στην Κοζάνη από, από πλευρά σχολή διοίκηση. Εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή καθηγητές και όλοι αυτοί, το προεδρικό διάθεμα το προβλέπει και ήταν μια πάρα πολύ δυσάρεστη έκπληξη και για τα Γρεβενά, όπως όλοι. Θέλω να σου πω, για παράδειγμα, στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος αναφέρει πως το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της σχολής διοίκησης και οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και το τμήμα διεθνούς εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά συγχωνεύονται σε τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της σχολής διοίκησης και οικονομίας του ΤΕΙ με έδρα την Κοζάνη και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου πρώτου Α. Διοίκηση επιχειρήσεων, Β. Μάρκετινγκ, το τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του. Δεύτερον, οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των συγχωνευμένων τμήματων εντάσσεται στο εκάστοτε τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου 2013. Σου διαβάζω ένα επίμαχο σημείο ακόμη στο άρθρο 8. Το τμήμα διεθνούς εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31 Δεκάδου του 2018 τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 1η-9η του 2013. Μετά την κατάργηση του τμήματος, οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδικαίως με πράξη του Προέδρου του οικίου ΤΕΙ στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της σχολής διοίκησης και οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος διεθνούς εμπορίου με έδρα την Καστοριά εντάσσεται στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της σχολής διοίκησης και οικονομίας του ΤΕΙ με έδρα την Κοζάνη. Και να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι το 2018, οπότε και ισχύει η μεταβατικότητα, δεν θα έχει εισακταίους. Να μην το ξεχνάμε. Σωστό, αυτό. Δεν θα έχει εισακταίους. Στην περιοχή μας δεν θα υπάρξουν εισακταίοι και από το 2018 και μετά οι εναπομείναντες φοιτητές θα μετακομίσουν όχι στα Γρεβενά, όπως ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά στην Κοζάνη. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάντως η Κοζάνη βγήκε κερδισμένη και στα ΑΕΗ και στο Πανεπιστήμιο αλλά και στο ΤΕΙ. Βεβαίως, όχι κερδισμένη, ενδυναμωμένη. Πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για ένα σχέδιο Αθηνά, αν θυμάστε, ένα από τα βασικά επιχειρήματα που ακούγαμε, παράδειγμα από την κυρία Αντωνίου, παράδειγμα από τον κύριο Σαββόπουλο, παράδειγμα από τον κύριο Δακή, είναι ότι με το σχέδιο Αθηνά αποδυναμώνονται όλες τις περιοχές. Το έλεγε μάλιστα και ο κύριος Καραμανίδης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ότι υπάρχει αποδυνάμωση, ότι παντού φεύγουν, κάνουν. Δεν βλέπουμε να φεύγουν και να αποδυναμώνεται, παράδειγμα, η Κοζάνη. Μιλάμε, Μαριγώ, για μία άνευ προηγουμένου αποτυχία. Το λέγαμε και χθες, το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Και Αντώνη, αντιλαμβανόμαστε. Οι τοπικοί παράγοντες απλώς έχουν τεράστια ευθύνη, Μαριγώ. Αντιλαμβανόμαστε και μέσω αυτού ότι και τα δύο τμήματα τα οποία έχουμε διατηρήσει στο ΤΕΙ εδώ στην Καστοριά, μελλοντικά, σε καμία περίπτωση δεν είναι διασφαλισμένα για την περιοχή μας. Σε πολύ σύντομο ενδεχομένως χρονικό διάστημα μπορούν επίσης να μετακομίσουν στις σχολές τους, δηλαδή στην Κοζάνη, και άρα εδώ να μην μείνει τίποτε από τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φαντάζομαι. Να μην το λες ενδεχομένως. Να το θεωρήσουμε ότι σίγουρο. Ναι, ναι. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι φυσικά μιλάμε για μια μετακόμιση. Μιλάμε σε περίπου 12 με 20 μήνες από τώρα θα έχουμε αυτό που ακριβώς περιγράφεις. Και η ρήτρα που υπάρχει μέχρι το 2018 για τη χρήση των κτηρίων, γιατί διαφορετικά αν δεν χρησιμοποιηθούν τα κτίρια αυτά και δεν λειτουργήσουν ως ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα κληθούμε να δώσουμε λεφτά πίσω. Δεν θα κληθούμε εφόσον τα κρατήσουμε μέχρι το 2018. Ο τρόπος θα βρεθεί. Δηλαδή, εάν μιλάμε για 2 ή 3 χρόνια από τώρα, δηλαδή ας πούμε το 2014, το 2015 και το 2016, θα βρεθεί ο τρόπος με κάποια ζητήματα, έτσι, απλά και μόνο για να τα κρατήσουμε με τις ρήτρες του 2018. Αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί θα αγωνιστεί η περιφέρεια για να μην πληρώσει λεφτά, να μην επιστρέψει λεφτά. Τώρα. Το θέμα είναι, κατά δική μου τη γνώμη πάντα, έτσι, το θέμα είναι ότι δυστυχώς όλη αυτή η ταλαιπωρία, όλο το χρήμα που ξοδεύτηκε, όλες οι εκστρατείες οι προεκλογικές που στήριξαν κάποιοι την εκλογή τους με βάση αυτά τα ψεύτικα επιχειρήματα και τις ανόητες υποσχέσεις για όλη αυτή την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δυστυχώς σήμερα η κοινωνία παρακολουθεί ένα μεγάλο δράμα, ένα πολύ μεγάλο ναυάγιο, ένας τιτανικός της ακαδημαϊκής κατάστασης για τον νομό Καστοριάς. Πραγματικά είναι ο τιτανικός μας αυτό όλο που γίνεται, με την έννοια ότι λυπάμαι ιδιαίτερα και για τους τοπικούς πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες που δήθεν προσπαθούν ακόμη να κρατηθούν
στην μισθολογική τους εξάρτηση, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει μια εξάρτηση μισθολογική και μια εξουσιολατρεία τρομακτική για τους ανθρώπους αυτούς και τους βλέπετε πως δεν κουνιέται κανείς. Mm-hmm. Ακόμη και τώρα δεν έχουν αντιληφθεί ότι τα προεδρικά διατάγματα είναι μια τελειωμένη υπόθεση και δήθεν προσπαθούν ακόμη και τώρα να περάσουν στην κοινωνία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Πάνω σε αυτό έχουμε νεότερα για κινήσεις ενδεχομένως που έχουν γίνει μετά τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο για το τμήμα της αρχιτεκτονικής βεβαίως πάντα. Αν έχουμε τι, κινήσεις και τα λοιπά. Όχι, νομίζω ότι το μόνο που κάνουν τώρα οι αυτοδιοικητικοί και οι πολιτικοί είναι να σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ούτε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνάντηση που έχουμε ζητήσει με τον Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους δύο αρχηγούς. Όχι, δωμάτια κλείνουν για μπάνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλοκαίρι έπιασε. Δεν ασχοληθεί κανείς με αυτό που ρωτάς. Μάλιστα. Ασχοληθεί κανένας. Τα προεδρικά διατάγματα. Έχουμε αντιληφθεί, η κοινωνία, η Καστοριά έχει αντιληφθεί το τι έχει γίνει. Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι ανάστατη από το πρωί και η περιοχή των Γρεβενών, βλέποντας και ακούγοντας και αυτές τις εξελίξεις, ότι και αυτοί κάτι που περιμέναν κτλ. Ό,τι και να είναι όμως, την χειρότερη θέση σε όλο αυτό την έχει δυστυχώς ο νομός Καστοριάς. Έχουμε χάσει γιατί πολλά. Γιατί πρόσεξε να δεις. Μαριγώ, μου έκανε εντύπωση σήμερα μιλώντας με τον κύριο Νίκο Τσούνη, τον οποίο φιλοξενεί σε λίγο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, ναι. Κύριο Τσούνη ξεκάθαρα το είπε ότι τελικά πρόσεξε. Το μοναδικό τμήμα σε λειτουργία από το ΤΕΙ που χάνουμε, ενώ λειτουργεί δηλαδή, η μοναδική περιοχή που χάνει τμήμα που λειτουργεί στο ΤΕΙ, είμαστε εμείς. Νομίζω με το Πανεπιστήμιο είμαστε η μοναδική περιοχή τώρα πια που είχαμε ιδρυμένο και μας το κατήργησαν με 3 εκατομμύρια έξοδο το πανεπιστημιακό. Τι θέλετε άλλο? Και με το τμήμα οι δηλώσεις περί ανεπιθύμητων, γιατί ξέρετε ο κύριος Σαββόπουλος θα μείνει στην ιστορία μετά από τον κύριο Τσιγκαλάγια. Είναι ο κύριος Σαββόπουλος ο επόμενος που έχει δηλώσει 3 διαφορετικά πράγματα. Προσέξτε, ανεπιθύμητοι όλοι για το σχέδιο Αθηνά. Φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία, παρετούμε από τη θέση την Περιφερειάρχη. Δεν έχει υλοποιήσει τίποτε από όλα αυτά, τίποτε, παρότι τα έχει πει και αυτός και ο Καραμανίδης και όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι πια, και παρόλα αυτά είμαστε θεατές σε ένα ναυάγιο που δεν έχει προηγούμενο. Είμαστε οι μεγάλοι χαμένοι, πράγματι είναι πολλά αυτά τα οποία χάσαμε και μάλιστα τη στιγμή στο ΤΕΙ για παράδειγμα που το τμήμα μευτικής στην Πτολεμαΐδα διατηρείται χωρίς προσωπικό, χωρίς αντίστοιχη σχολή, ωστόσο παραμένει, ενδυναμώνεται, δεν ξέρω αν δημιουργείται και σχολή εκεί στην περιοχή. Είναι κάτι αντίστοιχο βεβαίως ως προς τη μεγάλη αδικία που υπάρχει με το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου εδώ στην περιοχή μας, κάτι αντίστοιχο με όλο αυτό που έγινε με το καινούργιο τμήμα στην Κοζάνη και με την κατάργηση της αρχιτεκτονικής σχολής. Δυστυχώς διαπιστώνουμε, Αντώνη Περίτρανα, ότι μόνο για αναβάθμιση δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά το σχέδιο Αθηνά, αλλά για ακόμη μια φορά για πολιτικά και δημοσιοσχετίστικα τερτύπια, τα οποία εμείς τουλάχιστον το κομμάτι το οποίο ήταν να κερδίσουμε, δυστυχώς δεν το κερδίσαμε. Περιμένει κάποιος να μάθει το ραντεβού, λέει, με τον Αντώνη Σαμαρά πότε θα γίνει. Περιμένει ο άλλος να μάθει πότε θα πάει ο κύριος Δακίτ να συναντήσει τον Αρβανιτόπουλο. Λοιπόν, εάν δείτε εσείς τέτοια ραντεβού, εάν δείτε τέτοιες κινήσεις, βέβαια για αυτά τα απολογούνται πια οι άνθρωποι που πιστεύουν σε τέτοιες ενέργειες, έτσι, εάν δείτε τέτοιες κινήσεις και αποτελεσματικές, να σου πω και κάτι άλλο. Μου έλεγαν κάποιοι ότι ούτως ή άλλως όλο αυτό το πράγμα μπορεί, λέει, πάρα πολύ εύκολα να διευθετηθεί, να δοθεί αρχιτεκτονική για να υπάρχει και μια αυτοδιοικητική διάσωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και να φανεί ότι το έκανε ο ίδιος. Μην σας εκπλήσουν αυτά, ότι μπορεί κάποια στιγμή να βλέπαμε και κανένα τέτοιο, που δεν το νομίζω βέβαια, αλλά μπορεί να λέγαμε το κρατάμε. Στα χαρτιά, Μαριγώ. Γιατί αν δεν λειτουργήσει σωστά και συγκεκριμένα, δεν δεχόμαστε τίποτε. Αλλά ποιος νοιάζεται για όλα τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν στην ιστορία, έχουν συνδυαστεί με την ταφόπλακα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς, με πάρα πολλές άστοχες τοποθετήσεις, ελάχιστες ενέργειες και το ξαναείπα, οι βουλευτικές, οι δημοτικές και οι περιφερειακές θα γίνουν με ένα πολύ μεγάλο κεντρικό θέμα. Όλα αυτά που έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα είναι ευθύνες τους, δεν ευθύνη της υπόλοιπης Ελλάδας, ούτε του Υπουργείου Παιδείας.
Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δέχτηκε εισηγήσεις. Έγινε διαβούλευση. Αντώνη, θα πρέπει να αποδώσουμε και τις συγκεκριμένες ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πραγματικά, ένας υπουργός, ο οποίος αποφασίζει κατά αυτόν τον τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν είναι σοβαρός. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται σοβαρή αυτή η κυβέρνηση, η οποία δρά και κινείται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό, γιατί ευθύνες και μάλιστα σοβαρές υπάρχουν. Ένα λεπτό. Αν ρωτήσει την Κοζάνη, θα σου πει δεν είναι σοβαρή η κυβέρνηση. Το λέω με βάση των αντικειμενικών κριτηρίων, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για χατήρια τα οποία επέλεξε ο Υπουργός Παιδείας να κάνει ανάλογα με τη δύναμη που είχε ο κάθε εκπρόσωπος της κάθε περιοχής. Άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Είμαστε πολιτικά αδύναμοι, ανίκανοι και δεν μπορούμε κανένα να πείσουμε. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί και ένα Υπουργείο τη δεδομένη στιγμή και γενικότερα η κυβέρνηση που ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να βγούμε από όλο αυτό το αδίέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η χώρα μας, να λειτουργεί για ακόμη μια φορά και να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λειτουργούσαμε στο παρελθόν, δεν μπορεί και σήμερα να λειτουργούμε έτσι. Να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι πολύ σοβαρή όλη αυτή η ιστορία. Ο μεγάλος υπεύθυνος της μεγάλης μας ήττας για την μη θωράκιση των ΤΕΙ είναι ο κύριος Φίλιππος Πετσάνλικος, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη από το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου, αυτή την άθλια τριετία, την εφιαλτική, που θα τη θυμόμαστε σαν να είχαν μπει οι Τούρκοι 400 χρόνια στην Ελλάδα. Τότε δεν έγιναν αυτά που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Βγήκε προεδρικό διάταγμα για την αρχιτεκτονική και δεν ασχολήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής τότε και κανένας να τη λειτουργήσει. Φανταστείτε λοιπόν που φτάσαμε, ενώ υπήρχαν αυτό που λες, ο τίτλος, γιατί εντάξει τώρα δεν υπολογίζει κανείς τα πρόσωπα, ο τίτλος μετράει, αν είσαι πρωθυπουργός, υπουργός, πρόεδρος βουλής, δεν έχει να κάνει με το τι άτομο είσαι, γιατί οι τίτλοι μετράνε, γιατί λίγοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι συνδυάζουν και την προσωπικότητα και τον τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω λοιπόν ότι εδώ έχει να κάνει με μια πραγματικά μεγάλη ευθύνη, όπου ο τίτλος, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν κατάφερε 3 χρόνια που ήταν πρόεδρος Βουλής να λειτουργήσει αρχιτεκτονική. Μες. Γιατί σήμερα, Μαριγώ, δεν θα κλαίγαμε την αρχιτεκτονική αν λειτουργούσε. Όλοι γελάνε μαζί μας ότι είχατε μία ιδρυμένη στα χαρτιά πανεπιστημιακή σχολή, ένα τμήμα μάλλον, και βάσει κάποιων εγγράφων φτιάξατε μία υποδομή 3 εκατομμυρίων ευρώ. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί μας. Μιλάμε για κεκτημένα τα οποία δυστυχώς τα χάσαμε και πολύ φοβόμαστε όλοι ότι το ίδιο θα συμβεί. Ήδη έχει συμβεί κατά ένα μέρος και στα τμήματα του ΤΕΙ που υπάρχουν εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να σου πω δύο ειδησούλες Δυτικής Μακεδονίας και Καστοριάς, ναι, διαφορετικές, ναι, στα γρήγορα. Υπάρχει μία πληροφόρηση που έχω ότι στο Μαυροδέντρι, στην Κοζάνη, οδηγείται κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών. Θα το δούμε αυτό, είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει. Κοίταξε, από τη στιγμή που μας τα παίρνουν όλα, καιρός είναι να αρχίσουμε να φέρνουν και κάποιες δομές. Να σου πω κάτι, δεν λειτουργεί έτσι. Δεν πούμε εμείς μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θα υπάρχει ίσως κάποια αντίδραση, δεν είναι τίποτα. Επειδή έχουμε πάρα πολύ ικανά πρόσωπα, μην εκπλαγείτε αν τις επόμενες μέρες μιλάμε ξαφνικά για μια αλλαγή. Το Μαυροδέντρι τον μπερδέψανε με κανένα μαθιουδάκι και τα φέρανε εδώ. Εντάξει, υπάρχει μια συσσωρευτική τάση της Κοζάνης. Το μη, το άλλο και το β μπορεί να μπερδευτούν. Μαθιουδάκι 5-14, 25, δεν ξέρω πώς λέγονται, η Άργος οριστικό, μην μπερδευτείτε, για όλα είμαστε ικανοί πια. Η Καστοριά δέχεται φοβερές ήττες. Και θέλω να σου πω ότι στο πολιτικό έτσι, τοπικό προσκήνιο και παρασκήνιο αποχωρεί οι τελευταίες μέρες του γραμματέα νομαρχιακής του κυρίου Αναστασίου και ο Κοσμάς Βαρσάμης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος εκλεκτός της νομαρχιακής του Πασόκ. Mm-hmm. Ο γραμματέας δηλαδή ο καινούργιος θα είναι αυτός. Μάλιστα, έχουν εκλογές. Έχουν εκλογές. Ναι. Αδιάφορη ιστορία. Ενός κόμματος με το 4-5% που κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή. Ωραία. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Αντώνη Παραρά, να πούμε ότι στα θέματα του ΤΕΙ και στο προεδρικό οριστικό πλέον διάταγμα θα επιστρέψουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου συνομιλώντας, όπως ήδη έχουμε πει με τον κύριο Τσούνη. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, μια ανακοίνωση να κάνουμε, η οποία προέρχεται από εθελοντές ανώνυμους πολίτες την Κυριακή 9 Ιουνίου στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων στην Καστοριά από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 7. Θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας, γραφική ύλη, σχολικά, παιχνίδια για διάφορους συνανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Επομένως, όσοι τυχόν μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν από τις 5.30 μέχρι και τις 7 την Κυριακή 9 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων. Διότι με τις πολιτικές επιλογές των δύο κομμάτων που κυβερνούν αυτόν τον τόπο τα τελευταία χρόνια, εκεί έχουμε φτάσει στο να προσπαθεί τουλάχιστον ο ένας να βοηθήσει τον άλλο.
Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριά στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Βαγγέλη Πανταζή. Κύριε Πανταζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αγνωστοπούλου, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Θερινό ωράριο, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Θερινό ωράριο από 1η Ιουνίου για τα καταστήματα. Ξεκινάνε τι ώρα και κλείνουν τι ώρα? Ναι, και όταν λέμε θερινό ωράριο, μην φαντάζεστε ότι γίνεται καμιά κοσμογονική αλλαγή. Το μόνο το οποίο κάνουμε είναι για τα απογεύματα που η αγορά λειτουργεί, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Αντί τα καταστήματα να ανοίγουν στις 5, ανοίγουν στις 5.30 και αντί να κλείνουν στις 8.30, κλείνουν στις 9. Είναι μια αλλαγή την οποία την κάνουμε κλασικά και σταθερά όλα τα χρόνια. Ήδη έχουμε ενημερώσει τους συναδέλφους, ήδη έχουν βγει δελτία τύπου τα οποία έχουν σταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Συνεπώς, ας ξέρει και ο κάθε καταναλωτής ότι Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή για τα απογεύματα η αγορά θα λειτουργεί από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Άλλωστε, είμαστε σε μια θερινή, είμαστε σε μια περίοδο που σιγά σιγά αρχίζουν και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Συνεπώς, καλά, μην το λέτε, γιατί μόνο ανεβασμένες δεν είναι οι θερμοκρασίες για την περίοδο αυτή. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, κύριε Αγνωστοπούλου. Δεν ξέρω, να δούμε τι θερμοκρασίες θα κάνει. Γιατί πληροφορίες λένε ότι ίσως να έχουμε και ένα από τα πιο ψυχρά καλοκαίρια της τελευταίας 20ετίας. Για να δούμε πώς θα πάει. Πάντως, μέχρι στιγμής. Κάποια άλλα δημοσιεύματα λέγανε ότι με αυτές τις αλλαγές οι οποίες γίνονται στα κλιματικά δεδομένα, αυτό το καλοκαίρι θα ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο πραγματικά θα ήταν ζωφερό από κάθε άποψη, ενώ από πλευράς θερμοκρασιών, έτσι. Βέβαια τώρα αντιστρέφονται οι όροι και αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά τέλος πάντων, ό,τι και να είναι Ιούλιος, είναι και ο Αύγουστος, είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του Σεπτεμβρίου μπροστά μας, συνεπώς θεωρώ και πιστεύω το καλοκαίρι είναι μπροστά. Το θερινό ωράριο πάντως, έτσι όπως το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, έχει πάψει πλέον να υφίσταται. Αν εννοείται το κλείσιμο των καταστημάτων για όλα τα απογεύματα για κάποια χρονική περίοδο, είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Μόνο αυτό έλειπε από την αγορά. Έχουμε σταματήσει να το εφαρμόζουμε εδώ και μια πενταετία, εξαετία ίσως. Άλλωστε, τολμώ να πω ότι είμαστε οι τελευταίοι οι οποίοι εφαρμόζουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε και εξ αντικειμένου κιόλας. Δυστυχώς δεν μας δίνεται ένα τέτοιο δικαίωμα μέσα από την νομοθεσία και μέσα από τις εγκύκλειες των αρμοδίων υπουργείων. Συνεπώς, το να φτάναμε σε σημείο ακόμα και να είχαμε τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων να βγούμε και να πούμε ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά για τα απογεύματα για μια ορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο κατά καλό καιρό, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε ούτε και να το εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Τα πράγματα δύσκολα. Τη ρωτάω και εγώ βέβαια, θα μου πείτε. Δύσκολα, κοιτάξτε, αν θα πει κάποιος ότι είναι καλά, θεωρώ και πιστεύω ότι μάλλον θα λέει ένα πολύ μεγάλο ψέμα, έτσι. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια έκφραση την οποία τη χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Καστοριά, στην τοπική διάλεκτο. Προσπαθούμε, κύριε Αγνωστοπούλο, να μην πατακωθούμε. Προσπαθούμε λοιπόν να κρατήσουμε τον εαυτό μας και το κεφάλι μας πάνω από την επιφάνεια του νερού και να μην βουλιάξουμε μέσα στα προβλήματα τα οποία έχει επιφέρει και έχει επισύρει όλο αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε παγκόσμια οικονομική κρίση. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν τόσες και τέτοιες που αντί να απαλύνουν τα προβλήματα και αντί να τα αμβλύνουν τα προβλήματα τα όξαναν πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Επομένως, αν θέλει κανείς να δει τι πραγματικά γίνεται στην λεγόμενη πραγματική οικονομία, δεν έχει παρά να βγει μια βόλτα στους εμπορικούς δρόμους, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά σε όλη την επικράτεια, για να δει αυτό το οποίο πραγματικά ισχύει. Είναι μια περίοδος η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μέσα από τις προτάσεις οι οποίες καταντήθηκαν κατά καιρούς από τα διάφορα υπουργεία, και θα αναφερθώ σε μία και συγκεκριμένη, μιας και θα είναι στην επικαιρότητα την επόμενη εβδομάδα, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη, mm-hmm. το επιχειρούμενο άνοιγμα των καταστημάτων για 52 Κυριακές των χρόνων. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα μας έχει απασχολήσει, μας απασχολεί ακόμα και τώρα. Ελπίζω ότι όταν έρθει για συζήτηση στο νομοσχέδιο, το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, οι αποφάσεις τις οποίες θα πάρει η Βουλή θα είναι τόσες και τέτοιες όπου δεν θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Πότε αναμένεται να συζητείτε το νομοσχέδιο? Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αν όχι την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον την μεθεπόμενη, θα έχει καταδεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Mm-hmm. Και πρέπει εδώ να πούμε, κυρία Αγνωστοπούλου, ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά των οργάνων του κλάδου μας,
Μόλις χθες η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κατέθεσε μια ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σαμαρά, η οποία αποτελεί στην ουσία και την απάντηση των οργάνων του κλάδου μας στην πρόταση του Υπουργείου για 52 Κυριακές στον χρόνο. Mm-hmm. Μέσα από αυτή την επιστολή λοιπόν προτείνεται ανοιχτά και ξάστερα θα έλεγα η λειτουργία των καταστημάτων αντί για 52 Κυριακές στον χρόνο να είναι μόνο για 6 Κυριακές στον χρόνο και μάλιστα προσδιορίζονται αυτές. Καλά θα είναι να τις αναφέρουμε για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι αλλά και ο καταναλωτής τι ακριβώς ζητάμε και γιατί το ζητάμε αυτό το πράγμα. Αυτές οι 6 Κυριακές λοιπόν προσδιορίζονται ως εξής: μία Κυριακή για τα Χριστούγεννα, μία Κυριακή για την Πρωτοχρονιά, μία Κυριακή για την περίοδο του Πάσχα και άλλες 3 Κυριακές οι οποίες με βάση την πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας προσδιορίζονται και ζητάμε να είναι κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, είτε των χειμερινών, είτε της χειμερινής, είτε της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου, όμως με μια διαφοροποίηση. Αυτές τις Κυριακές, τις 3, να τις καθορίζουν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι με βάση τις ανάγκες και με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε κάθε τοπική αγορά. Mm-hmm. Στην ουσία, επαναλαμβάνω ότι είναι μια απάντηση στην πρόταση του Υπουργείου για το άνοιγμα των καταστημάτων για 52 Κυριακές τον χρόνο. Και επίσης, ήδη έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά σήμερα το μεσημέρι κάναμε την αντίστοιχη κίνηση. Έχει κατατεθεί στον Πρωθυπουργό της χώρας και ένα κείμενο όπου αναφέρονται 52 λόγοι για τους οποίους το ελληνικό εμπόριο δεν θέλει το άνοιγμα των 52 Κυριακών το χρόνο. Θεωρείτε ότι όλα αυτά θα εισακουστούν. Τώρα, το να μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε αυτούς τους 52 λόγους νομίζω ότι και κουραστικό θα είναι. Και, δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, και νομίζω ότι χρόνος δεν υπάρχει. Θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν, να εισακουστούν ουσιαστικά, να εισακουστεί η αντιπρόταση των εμπόρων? Κοιτάξτε, θεωρώ και πιστεύω ότι στο τέλος θα βρετανεύσει η λογική και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προτάσεις που κάνει ένα όργανο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλη την αγορά, ένα όργανο το οποίο αντιπροσωπεύει όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν και παλεύουν αυτή την περίοδο να κρατηθούν με νύχια και με δόντια στην επιφάνεια και στο προσκήνιο. Και όταν λέω ότι καλύπτει όλο το χώρο, κυριολεκτικά καλύπτει όλο το χώρο αυτή η πρόταση, γιατί δεν υπήρξε ούτε ένας εμπορικός σύλλογος. Ως συνήθως, εδώ παρένθεση, πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις υπήρχε μία αντίδραση και μάλιστα μια αντίδραση η οποία θεωρούνταν και δεδομένη από ένα σημείο και μετά του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά αυτή τη φορά ούτε και ο Εμπορικός Συλλόγος της Αθήνας συμφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου για 52 Κυριακές, για άνοιγμα των καταστημάτων για 52 Κυριακές το χρόνο. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη μημοφωνία με τις 14 ομοσπονδίες τις περιφερειακές, mm-hmm. μεταξύ αυτών και η δικιά μας, και από τους 288 εμπορικούς συλλόγους όλης της χώρας. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος είναι και ψηφοφόροι αυτών οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν για να ισχύσει ή να μην ισχύσει αυτή η πρόταση του Υπουργείου και θεωρώ και πιστεύω ότι στο τέλος τα αποτελέσματα τα οποία θα είναι τέτοια που θα είναι ευνοϊκά για όλους εμάς. Μάλιστα. Εμείς με τη σειρά μας μάλλον πρόκειται να κοινοποιήσουμε αυτή την επιστολή την ανοιχτή της Εθνικής Ομοσπονδίας στους 2 βουλευτές του νομού μας, από τους οποίους ζητάμε ανοιχτά την στήριξή τους. Επίσης θα κοινοποιήσουμε αυτή την επιστολή, αλλά και τους 52 λόγους για τους οποίους δεν θέλουμε να είμαστε ανοιχτά τις 52 Κυριακές στον χρόνο και στους τοπικούς άρχοντες, δηλαδή στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στον κύριο Δήμαρχο, κυρίως όμως και στο Σεβασμιότατο. Είναι γνωστό ότι τον είχαμε επισκεφθεί και η θέση του ήταν σαφώς υπέρ των απόψεων τους οποίους του είχαμε εκφράσει. Συνεπώς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι και σε τοπικό επίπεδο η στήριξη την οποία θα έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα θα είναι η αναμενόμενη και θεωρώ και πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν καταρχήν να συζητηθεί το νομοσχέδιο, να δούμε αν όλα αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και από εκεί και πέρα πολύ περισσότερο ποια θα είναι και τα αποτελέσματα και αποφάσεις της κυβέρνησης.
κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι σίγουρο ότι μάλλον θα πρέπει να επιθυμίσουμε σε όλους τους τηλεθεατές, τους συναδέλφους και για αυτούς οι οποίοι ίσως δεν θυμούνται, ότι ανάλογη προσπάθεια για να λειτουργήσει η αγορά με πλήρες και απελευθερωμένο το ωράριο είχε γίνει και το 1993. Τότε βέβαια εν τη γενέση της αυτή η προσπάθεια είχε καταπέσει και είχε πώς να το πω, δεν είχε ευδοκιμήσει. Εάν θεωρήσουμε σαν δεδομένη την αντίδραση όλων των εμπορικών συλλόγων της χώρας και αν θεωρήσουμε επίσης σαν δεδομένη την αντίδραση του πολύ μεγάλου κομματιού, θα έλεγα της σχεδόν απόλυτης πλειοψηφίας των συναδέλφων, οι οποίοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι σίγουρο ότι αντιδρούν, τότε θεωρώ και πιστεύω ότι ακόμα και αν περάσει αυτός ο νόμος μέσα από τη Βουλή, ακόμα και αν ψηφιστεί δηλαδή, στην πράξη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσει να περπατήσει και δεν θα μπορέσει να ισχύσει. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν μένει παρά να το δούμε, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία και να δούμε και τι αποτέλεσμα θα υπάρχει κατά την ψηφοφορία στη Βουλή. Εκείνο το οποίο, και το επαναλαμβάνω αυτό, θέλω να πω για άλλη μια φορά, είναι ότι από τους βουλευτές μας, τους δύο βουλευτές, και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Αντωνίου, αλλά και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, ζητάμε τη στήριξή τους. Τους έχουμε αναλύσει τουλάχιστον μία φορά προφορικά, αλλά και άλλες δύο φορές εγγράφως τις θέσεις και τις απόψεις και τους λόγους για τους οποίους εμείς αντιδρούμε σε αυτήν την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και πιστεύω ότι στο τέλος, αφού λάβουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα τα οποία είναι κατατεθειμένα, αφού λάβουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα τα οποία ισχύουν στην αγορά, αφού λάβουν υπόψη τους τα προβλήματα τα οποία έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στις μεγαλοπόλεις τα προβλήματα δεν είναι υπαρκτά, θα έλεγα ότι ίσως εκεί είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην περιφέρεια βέβαια. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα είναι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθειά μας και ελπίζουμε στο τέλος ότι με την απόφασή τους και με την ψήφο τους θα δώσουν την ευκαιρία σε όλους εμάς να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο ρυθμό στον οποίο κινούμαστε αυτή τη στιγμή και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να κρατηθούμε στην επιφάνεια χωρίς να έχουμε απώλειες, χωρίς να έχουμε κλεισίματα καταστημάτων, χωρίς να έχουμε απολύσεις εργαζομένων, χωρίς να έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο παρατηρεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πανταζή. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αναγνωστοπούλου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ να ευχηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο της τοπικής και όχι μόνο αγοράς, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.